τη διαβεβαίωση ότι η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την προβλήτα 6 του λιμένου στις Θεσσαλονίκης δεν θα δημιουργήσει καμία περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, δίνουν πηγές της διοίκησης του οργανισμού λιμένου Θεσσαλονίκης ΑΕ, σύμφωνα με τις οποίες η επιλογή του προσωρινού αναδόχου θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2024. Κατά τις ίδιες πηγές, η όλη διαδικασία τρέχει με τρόπο που διασφαλίζεται το συμφέρον του συνόλου των μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού δημοσίου. Άλλωστε διευκρινίζουν, για να προχωρήσει η κατασκευή του έργου απαιτείται να προηγηθεί η ολοκλήρωση της έγκρισης του Master Plan και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΟΛΘ ΑΕ με την έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος. Οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για την απόφαση της επαναπροκήρυξης ήταν κατά τις ίδιες πηγές οι επιταγές του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξη λιμένων, αλλά και οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσαν διεθνή γεγονότα όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα οποία οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών οικοδομικών υλικών. Αναλυτικότερα ως προς το πρώτο, αναφέρουν οι πηγές, η νέα νομοθεσία για τη ρύθμιση θεμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης λιμένων σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το λιμάνι Πειραιά, υποχρέωσε μεταξύ όλων των άλλων λιμένων και την ΟΛΘ ΑΕ να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση επικαιροποιημένο master plan και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έναρξη υλοποίησης του έργου προβλήτας 6 επέκταση λιμενικής υποδομής. Κατά τις πηγές της διοίκησης της ΟΛΘ ήταν συνεπώς η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανέστειλε το προηγούμενο διάστημα την εκκίνηση του έργου επέκταση της προβλήτας 6. Περιγράφοντας ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο των νέων αυτών δεδομένων, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι το επικαιροποιημένο Master Plan κατατέθηκε από την ΟΛΘ ΑΕ το Δεκέμβριο του 2022 και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το Μάρτιο του 2023. Η έγκριση του Master Plan και της ΜΕ της ΟΛΘ ΑΕ θα ολοκληρωθεί όπως προαναφέρθηκε με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Ως προς το δεύτερο παράγοντα, επισημαίνεται πως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα απρόβλεπτα γεγονότα διεθνών διαστάσεων, όπως η πανδημία και ο πόλεμος, οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών υλικών και συνεπώς το κόστος αναφοράς του έργου διαμορφώνεται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τεύχος της διακήρυξης. Υπενθυμίζεται πως με βάση τη σύμβαση παραχώρησης, το ελληνικό δημόσιο όρισε το ύψος της υποχρεωτικής επένδυσης της επέκτασης προβλήτας 6 στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω, το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο τιμάται ότι θα συμπέσει με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, διαμορφώνεται ως εξής. Στις 22 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο, προθεσμία υποβολής φακέλου πρώτου σταδίου. Στις αρχές του 2024 διαβιβάζεται η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 θα πρέπει να υποβληθούν οι οικονομικές προσφορές. Προθεσμία υποβολής φακέλου δευτέρου σταδίου. Άμεσα, ήδη επίσης μέσα στο πρώτο τρίμηνο θα γίνει και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου. Ο Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνιάστηκε υπόθεση κακουργηματικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ από εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών και συγκεκριμένα επιθεμάτων. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των όμιμων εκπροσώπων 227 εταιριών, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 71.000 περιπτώσεις παράνομων εκτελέσεων συνταγογραφήσεων, από τις οποίες επήλθε ζημιά στον οργανισμό ύψους 8.237.193 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι εταιρείες που εισήγαγαν τα επιθέματα για την περαιτέρω διακίνησή τους το διάστημα 2017 έως 2019 ενέτασαν τα προϊόντα τους σε υποκατηγορίες ιατρικού υλικού που αποζημιώνεται από τον οργανισμό χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερης αποζημίωσης από την πραγματικά δικαιούμενη. Ειδικότερα, εκμεταλλευόμενες την πίεση που δημιουργήθηκε κατά την έναρξη λειτουργίας του σχετικού Μητρώου, οι εταιρείες εισαγωγής παρουσίαζαν ότι τα προϊόντα τους διαθέτουν χαρακτηριστικά που στην πραγματικότητα στερούνταν, με αποτέλεσμα να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία από αυτή που ανήκουν. Εν συνεχεία, οι εταιρείες παροχής προμηθεύονταν τα επιθέματα και τα διέθεταν σε ασθενείς κατά την εκτέλεση συνταγογραφήσεων, τα οποία όμως δεν κάλυπταν τις θεραπευτικές ανάγκες τους και μάλιστα ήταν δυνητικά επιβλαβή για την υγεία τους. Από τις έως τώρα έρευνες έχουν εντοπιστεί 101 υλικά που έχουν ενταχθεί σε υποκατηγορίες διαφορετικές από αυτές που ανήκουν, ενώ 40 από αυτά αφαιρέθηκαν από το Μητρό, καθώς δεν μπορούσαν εξ αρχής να ενταχθούν σε καμία υποκατηγορία. Πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να παραμείνει η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2023, 2024 και 2025, σύμφωνα με τις φθινοπορεινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2023.
2,3% το 2024 και 2,2% το 2025. Για την Ευρωζώνη η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 0,6% το 2023, 1,2% το 2024 και 1,6% το 2025, έναντι ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της τάξης του 0,6% το 2023, 1,3% το 2024 και 1,7% το 2025. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις Επιτροπής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι αναθεωρημένη προς τα πάνω για το 2024 σε σύγκριση με αυτή του Μαΐου. 1,9% ήταν η πρόβλεψη για το 2024, ενώ η πρόβλεψη για το 2023 δεν μεταβλήθηκε, παραμένει στο 2,4%. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η Επιτροπή εκτιμά ότι στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 4,3% το 2023 και προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 2,8% το 2024 και στο 2,1% το 2025. Για την Ευρωζώνη, η Επιτροπή εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 5,6% το 2023 και προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 3,2% το 2024 και στο 2,2% το 2025. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός προβλέπεται να κλείσει στο 6,5% το 2023 και να μειωθεί στο 3,5% το 2024 και στο 2,4% το 2025. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της Ελλάδας προβλέπεται να φτάσει το 2023 το μείον 2,3% του ΑΕΠ με πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ από 0,1% το 2022. Το 2024 το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί στο μείον 0,9% του ΑΕΠ και στο μείον 0,8% το 2025. Στην Ευρωζώνη το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο μείον 3,2% του ΑΕΠ το 2023 και προβλέπεται να μειωθεί στο μείον 2,8% του ΑΕΠ το 2024 και στο μείον 2,7% του ΑΕΠ το 2025. Ένταση επικράτησε εκ νέου τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη με ομάδες Ρωμά να στείλουν οδοφράγματα και να επιτίθενται σε αστυνομικές δυνάμεις σε δύο σημεία σε διαφορετικές περιπτώσεις στον απόϊχο του θανάσιμου τραυματισμού του 17χρονου Χρήστου Μιχαλόπουλου από σφαίρα αστυνομικού στη Βιωτία. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 30 Ρωμά βγήκαν στις 12 τα μεσάνυχτα επί της συμμαχικής οδού, ωραιοκάστρου και έκαψαν λάστιχα και παλέτες, ενώ πέταξαν αντικείμενα και πέτρες προς αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε για περίπου μισή ώρα για αποφυγή ατυχημάτων. Ακολούθως, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, νέο περιστατικό σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό μεταξύ των Διοδίων, Ωραιοκάστρου και Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Βερίας, με την ένταση να κρατά για περίπου 2 ώρες. Και σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα 30 περίπου Ρωμά, που δεν αποκλείεται να πρόκειτο για τα ίδια άτομα, έστεισαν εκ νέου οδοφράγματα στο σημείο, καίγοντας λάστιχα και παλέτες και πετώντας πέτρες και αντικείμενα προς αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικές αρχές δεν προχώρησαν σε κάποια προσαγωγή ή σύλληψη, ενώ δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός. Υπενθυμίστε πως πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τους δύο οικισμούς Ρωμά Αγία Σοφία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και Τσαΐρια στο Δήμο Θερμαϊκού μετά τα επεισόδια που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης. Αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά ο πολυτροπικός σταθμός μετεπιβίβασης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκη στη Νέα Ελβετία. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποιήθηκε η παλαιότερη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, βασική γραμμή μετρό Θεσσαλονίκης, για την ενσωμάτωση του σταθμού μετεπιβίβασης των μέσων μαζικής μετακίνησης, που οργάνωσε και μελέτησε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, μαζί με όλες τις οδικές προσβάσεις και συνδέσεις. Ναι, κύριε Βουκάτε, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει πλέον η εικόνα για την κατασκευή του πολυτροπικού σταθμού μετεπιβίβασης. Κάναμε μια γιγαντιαία, θα έλεγα, προσπάθεια από την αρχή της εκπόνησης των πρώτων μελετών. Φτάσαμε λοιπόν πλέον στην τελευταία φάση, που είναι λίγο πριν τη δημοπράτηση του έργου και αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι, αυτή είναι πολύ σημαντικό το ότι εγκρίθηκαν, έστω και με αυτή τη διαδικασία των 4 μηνών, όπως γνωρίζουμε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, οι φορείς της Θεσσαλονίκης γνωμοδότησαν θετικά και δημιουργείται με το σχεδιασμό αυτόν ένα σύγχρονο σταθμό συνδεδεμένος με τον περιβαλλοντικά ήδη αδειοδοτημένο σταθμό του Μετρό Θεσσαλονίκης Νέα Ελβετία. Το έργο προσαρμόζεται σε σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ανάγκες βιώσιμης μετακίνησης, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Είναι λοιπόν σημαντικό γιατί περιλαμβάνουν όλο το σύνολο του τερματικού χώρου, την περιμετρική ζώνη,
την ζώνη γυτνίασης του πολυτροπικού σταθμού, ακόμη και την διάνοιξη της οδού Ψελού και των δύο κόμβων που θα έχουμε στην διασταύρωση με την Θεσσαλονίκης Μουδανίων, την Εθνική Οδό, και με την οδό Παπαναστασίου Αλατίνη στο βόρειο κομμάτι. Πότε εκτιμάτε να έχουμε ουσιαστικά την εγκατάσταση του αναδόχου? Αυτό βέβαια είναι, όπως καταλαβαίνετε, ζήτημα της Ελληνικό Μετρό πλέον. Έχουν στα χέρια τους όλη τη δουλειά, την εκτίμηση ακόμη και του κόστους. Έχουν στα χέρια τους πολλά που σχετίζονται με τις υδραυλικές μελέτες, με τις στατικές μελέτες, με τις μελέτες οδοποιίας των ορικών τμήματων. Ακόμη και, μπορώ να σας πω, έχουν στα χέρια τους και τη μελέτη του τερματικού χώρου με τα στέγαστρα και τις ράμπες για την διέξοδο και την μετακίνηση των οχημάτων. Υπενθυμίστε ότι με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2023 μετά από πρωτοβουλίες του ΟΣΕΤ και του Δήμου Θεσσαλονίκης, επιλύθηκαν θέματα για την τροποποίηση του συγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου του Δήμου, τακτοποιήθηκε η χωροθέτηση του σύγχρονου σχεδιαζόμενου πολυτροπικού σταθμού με επιβίβαση Νέας Ελβετίας, οργανώθηκαν οι χρήσεις γης χώρων στάθμευσης, κοινόχρηση του πρασίνου και εξυπηρετήσεων στην περιοχή γενικότερα του τερματικού σταθμού Νέας Ελβετίας. Ακριβώς, η Ελληνικό Μετρό θα το εντάξει πλέον σε προγραμματισμό υλοποίησης, σε συντονισμό με τις διαδικασίες που η ίδια γνωρίζει, αφού λάβει και τις αρμοδιότητες από το Υπουργείο Υποδομών, για να μπορέσει να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου. Η υλοποίηση του έργου, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι η υλοποίηση του έργου, εφόσον ξεκινήσουν οι εργασίες, δεν θα ξεπεράσει το εξάμηνο. Άρα είμαστε μέσα στο πλαίσιο, κατά την παράδοση του έργου του Μετρό επιθυμούμε να έχουμε έναν τερματικό χώρο έτοιμο να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους μετακινούμενους. Η κατασκευή του σημαντικού αυτού έργου θα αναβαθμίσει γενικότερα την νοτιοανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πράγματι αλλάζει η εικόνα του κυκλοφοριακού και όχι μόνο, αλλά και του πολυδομικού σχεδιασμού της ανατολικής ζώνης. Όπως ξέρετε, η νοτιοανατολική πύλη της Θεσσαλονίκης έχει σχεδιαστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε προκαταρκτική φάση με τον διαγωνισμό που είχε κάνει, αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που είχε κάνει προ 10 ετίας περίπου. Εμείς προσαρμόζουμε τα στοιχεία του διαγωνισμού αυτού. Έχουμε ήδη και άλλη μελέτη μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης και προωθούμε, που σχετίζεται με όλη την περιμετρική ζώνη μέχρι και το τούνελ στην περιοχή της Υψηλάντου, την έξοδο της Μουδανίων, το γνωστό τούνελ, μικρό τούνελ που υπάρχει εκεί. Σχεδιάζουμε λοιπόν να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα εξυπηρέτησης του μετακινούμενου, εξυπηρέτησης του πεζού, αλλά και του χρήστη του γιοταχή αυτοκινήτου, ακόμη και των τουριστικών λεωφορείων, του χρήστη των ταξί και των ποδηλάτων, για να γίνει ένας τέτοιος σταθμός. Σαν αυτό δεν θα υπάρχει στον ελλαδικό χώρο, γι' αυτό και πραγματικά το βλέπουμε πολύ ζεστά και είμαστε αισιόδοξοι να κάνουμε ένα πολύ σοβαρό, σημαντικό έργο για τον Θεσσαλονικέα και τον επισκέπτη. Απομένει πλέον η ολοκλήρωση των τευχών για την κατασκευή του έργου που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας η Ελληνικό Μετρό και οι απαλωτριώσεις, ρημοτομικές και ελάχιστες εκτός σχεδίου, οι οποίες πλέον βρίσκονται σε τελικά στάδια. Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, αναφέρει η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Καταναλωτών σχετικά με το κάλεσμα για μποϊκοτάζ σε περισσότερες από 20 ετικέτες προϊόντων από δύο συγκεκριμένες εταιρείες, με τους καταναλωτές της Θεσσαλονίκης να κρατούν αποστάσεις από την αγορά των προϊόντων τους. Το μποϊκοτάζ από το Ινστιτούτο Καταναλωτών ξεκίνησε χθες Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 19 Νοεμβρίου. Μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού κ. Κρέκα σχετικά με την επιβολή προστήμων τις δύο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, εμείς ως ΤΥΜΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, αποφασίσαμε να μποϊκοτάρουμε όλα τα προϊόντα αυτών των εταιρεών, γιατί δεν είχαμε τη λίστα ποια ήταν τα προϊόντα τα οποία εσχροκέρδισαν. Με αποτέλεσμα εμείς να συμπεριλάβουμε όλα τα προϊόντα χωρίς εξαιρέσεις. Αφορμή για τη συγκεκριμένη κίνηση στάθηκε μια σειρά ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τις τιμές των προϊόντων και την εσχροκέρδεια,
επιβεβαιώνοντας τις αντιδράσεις των καταναλωτών για αύξηση στα προϊόντα σχεδόν κάθε εβδομάδα. Το Υπουργείο επέβαλε άλλωστε πρόστιμα στις δύο συγκεκριμένες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι στην εσχροκέρδεια, στην κερδοσκοπία, στην ακρίβεια της αγοράς, που αποδεδειγμένα με τη βούλα και τη σφραγίδα του Υπουργείου σχροκερδούσαν. Εμείς φωνάζαμε εδώ και 3 χρόνια ότι η σχροκέρδεια είναι αυτή η οποία κάνει πανηγύρι εις βάρος των πολιτών της χώρας, της Ελλάδας. Αυτό που τονίζει εμφατικά ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, είναι πως κανείς δεν αντιλαμβανόταν ότι αυτό που για χρόνια έλεγε το Ινστιτούτο Καταναλωτών ήταν η αλήθεια και όχι αυτά που έλεγε ο τέος Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αρνούταν πως υπάρχει σχροκέρδεια και ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας όλους αυτούς που ισχυρίζονταν όλα τα παραπάνω ως μίζερους. Τελικά μίζεροι δεν είναι οι πολίτες καταναλωτές που βιώνουν την ακρίβεια στο πετσί τους, γιατί δεν έχουν τα εισοδήματα για να αγοράσουν τα απαραίτητα προστοζήν προϊόντα, αλλά μίζεροι είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν τους άλλους πως είναι αδαείς, πως είναι ηθαγενείς και μοιράζουν καθρεφτάκια όπως market pass, όπως καλάθια του νοικοκυριού και προσδοκούν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα ξεγελάσουν τους πολίτες. Ο κύριος Λεχουρίτης επισημαίνει ότι από τα φαινόμενα εσχροκέρδειας και ακρίβειας οι μόνοι χαμένοι είναι οι καταναλωτές, οι τσέπες των οποίων κυριολεκτικά ματώνουν αφού δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα οικονομικά. Μάλιστα, αυτό που λέει είναι ότι τα μποϊκοτάζ έχουν αποτελέσματα καθώς κάνουν τις εταιρείες να φοβούνται και να αλλάζουν τη στάση τους. Επιτέλους, πρέπει να αντιληφθούμε και στην Ελλάδα ότι η δύναμη της αγοράς δεν είναι οι επιχειρήσεις, αλλά είναι οι καταναλωτές. Εάν αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση όπως είναι και στα υπόλοιπα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου, τότε σίγουρα τα μποϊκοτάζ θα έχουν και επιτυχία και αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν με αυτό το μποϊκοτάζ τι κάνουμε, στέλνουμε ένα μήνυμα και στην αγορά αλλά και στις δύο πολυεθνικές ότι μειώστε τις τιμές στα προϊόντα, όπως πληρώνει δηλαδή ο Γερμανός ένα απορρυπαντικό ή ένα σαμπουάν, να πληρώνει και ο Έλληνας. Δεν καταλάβαμε. Έχουμε μεγαλύτερα εισοδήματα εμείς στην Ελλάδα και πρέπει να πληρώνουμε 3 φορές ή 2 φορές ή δεν ξέρω πόσες φορές παραπάνω τιμή από ό,τι τα πληρώνει ο Γερμανός. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο απολογισμός του μποϊκοτάζ που είχε γίνει προμηνών στα γαλακτοκομικά είχε αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Παράλληλα, προτρέπει τους πολίτες να μην τα περιμένουν όλα από τους άλλους, αλλά να παίρνουν και οι ίδιοι την κατάσταση στα χέρια τους, τονίζοντας με νόημα ότι το αφεντικό της αγοράς είναι ο καταναλωτής.